Ερχόμαστε εδώ στο τραπέζι μας, φίλες και φίλοι, και καλημερίζουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας είναι και ο κύριος Παντελής και η κυρία Νούκα και ο κύριος Ρωμανιάς και ο κύριος Πλάτζος. Και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Γεωργιάδη, με μια δημοσκόπηση που έχει η σημερινή εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος. Μιλάει για σαρωτικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και για τον Κυριάκο. 18,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 31% η Νέα Δημοκρατία, διαφορά 12,5 μονάδες. Είναι από τις μεγαλύτερες διαφορές που καταγράφονται σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που έχουμε δει. Το ερώτημά μου είναι αν σας ικανοποιεί αυτό που βλέπετε στη δημοσκόπηση, που βεβαίως είναι ένα εργαλείο και δεν καταγράφει το τι θα γίνει στην κάλπη. Και αφετέρου, τι έχετε να πείτε σε σχέση με αυτό που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εισπράττει την αγανάκτηση του κόσμου. Χάνει ο Τσίπρας, δεν κερδίζει ο Μητσοτάκης. Θα έπρεπε όλοι αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ να έχουν δείξει μια διαφορετική δυναμική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, φαίνεται να το εισπράτετε θετικά επειδή κάτι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση, όχι επειδή κάνετε καλά εσείς. Καταρχάς, αυτή που αναφέρεται είναι κανονική δημοσκόπηση από εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Σύλλογο των Δημοσκοπήσεων και ελέγχεται για τον τρόπο που κάνει δημοσκοπήσεις. Το λέει χθες μια. Το λέτε για την εφημερίδα. Αυτό θα να πω. Δεν ήταν δημοσκόπηση αυτό, γιατί η εταιρεία αυτή δεν ελέγχεται από κανέναν. Τα γράφει ο κύριος αυτό στο μυαλό του. Και να ξέρετε ότι και βάσει του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα, απαγορεύεται να παρουσιάζεται ως δημοσκόπηση. Υπάρχουν ποινικές και αστικές κυρώσεις γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιώτη, Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχασε τις εκλογές πριν από ένα χρόνο με 7,5 μονάδες. Τώρα μου λέτε αν έχει δυναμική νίκης έχοντας 12,5 μονάδες προβάδισμα μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, αν δεν είχε δυναμική νίκης, πόσο προβάδισμα έπρεπε να έχει, 30, 40. Τώρα, η ιδέα ότι όλοι όσοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι κανονική και δεν είναι και ρεαλιστική. Mm-hmm. Ένα κομμάτι του κόσμου που είχε πολλά παράπονα από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν σαν πεζοδρόμια στους δρόμους, φώναζε στο σπίτι του για αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία που δεν του άρεσαν. Το να πεις επειδή τον απογοήτευσε ο Τσίπρας, θα δει αυτομάτως το φως του αληθινών και θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ρεαλιστικό. Οι μεταβολές στο εκλογικό σώμα γίνονται σχετικά αργά, όμως οφείλω να σου πω ότι αυτή την περίοδο ζούμε την ταχύτερη δημοσκοπική μεταβολή που έχουμε δει ποτέ. Αισθάνεστε όμως ότι δεν κερδίζετε εσείς αλλά χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Φυσικά και κερδίζουμε και εμείς. Στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε την αναγωγή, η Δημοκρατία πλησιάζει το 34-35%. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 28 στις εκλογές. Αυτά στο 35 έχει πάει, κερδίσει 7 μονάδες. Έχει καλύψει δηλαδή και 7 μονάδες με συν. Είστε έτοιμοι για εκλογές δηλαδή? Η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές χθες. Από πέρυσι, ναι. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές διότι πιστεύουμε ότι η παραμονή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Ένα παράδειγμα αυτό που έδειξε προηγουμένως η κυρία Νούκα. Εγώ επειδή άκουσα τα που είπε και ομολογώ ήταν πολύ εντυπωσιακή αυτή η προσπάθεια που κάνατε και πολύ εντυπωσιακή επιτυχία η απάντηση του κυρίου Γιούγκερ. Θέλω όμως να σας πω και να το ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά στη Βουλή ζητήσαμε τότε το προτιμησιακό δικαίωμα των Ελλήνων δανειοληπτών. Εμένα μπορείτε να δείτε σε πάρα πολλές συνεντεύξεις μου, η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ σε αυτό. Δεν απάντησε, δεν έδωσε καν απάντηση. Όχι, μάλιστα, πρέπει η κυρία Νούκα είπε προηγουμένως ότι όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, πριν να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε τεθεί θέμα ακόμη εξαγοράς των δανείων από τα funds. Είχε τεθεί όμως το ζήτημα του, αν και εφόσον υπάρξει τέτοιο θέμα, να έχει μεριμνήσει η Ελλάδα και να βάλει μπροστά το δανείο λήφθη. Αυτό που είχε συμβεί. Γιατί ήταν, δεν το... αυτό που σωστά είχε δεν ήταν... κατάλαβα, κυρία Νούκα. Ναι, λίγο να το διευκρινίσω για να ναι, μην. Ναι, γιατί δεν το προωθήσατε τότε. Να το εξηγήσω εγώ και λοιπόν, βλέπεις. Μπορώ ένα λεπτό. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε νομοθέτημα για πώληση στα funds. Ναι. Υπήρχε νομοθέτημα για τιτλοποίηση και μεταβίβαση αυτό των που επενδύσεων. Είπατε, τώρα σωστά. Νομικά ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Ναι, μην εξέλθουμε σε λεπτό. Εκ του αποτελέσματος σχεδόν είναι το ίδιο. Σχεδόν λέω έτσι, να μην παρεξηγήσω. Σωστά κατάλαβα προηγουμένως ότι θα μπορούσε τότε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ να το έχει προχωρήσει, ούτως ώστε τώρα να το έχουμε μπροστά στα χέρια μας σαν όπλο. Ναι, γιατί ο κύριος, ξαναλέω, Τζαμτζής το είχε φέρει. Ωραία, τότε άρα να μας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδη, γιατί δεν το προχώρησε. Ότι δεν υπήρχε. Κάποιον, δηλαδή, νομίζω ότι είχαν απορρίψει εντελώς τη λογική να πουληθούν γιατί τα δάνεια στα φαντ και προφανώς γι' αυτό δεν ξέρω. Για να απαντήσουμε, ξέρω εγώ αυτό. Ναι, για να ακούσουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι έγινε από εκεί πέρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση για τη διαχείριση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Ναι. Όπως θυμάστε, ετοίμαζε ένα νομοσχέδιο ο Νίκος Οδένδιας και συνέχεια το είχε προχωρήσει ο Κώστας Κρέκας. Πράγματι, η προσπάθεια της τότε κυβερνήσεως ήταν να υπάρχει το πρωτομησιακό δικαίωμα του δανειολήπτου, όπως πέτυχε η κυπριακή κυβέρνηση για τους Κυπρίους δανειολήπτες. Στην Κύπρο, να ξέρετε, στην αντίστοιχη διαπραγμάτευση με την αυτό Τρόικα, λέμε. Πέτυχαν και πράγματι προτιμάται ο δανειολήπτης. Αυτό λέμε. Τότε εσείς δεν θα μπορούσατε ήταν να το έχετε καβατζάρι που λέει ο λαός. Ήταν όμως η εποχή
που όποιος μίλαγε για τα κόκκινα δάνεια και τη διαχείρισή τους ήταν αυτομάτως όργανο των Γερακείων, αν θυμάστε. Άρα φοβηθήκατε. Δεν φοβηθήκαμε. Η λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση που περιελάμβανε αυτό το πράγμα δεν έκλεισε ποτέ. Γιατί δεν έκλεισε? Διότι κάποιοι έξυπνοι ρίξαν την νόμιμη κυβέρνηση του τόπου με πρόσχημα και όχημα την προεδρική εκλογή για να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας και να σκίσει το μνημόνιο. Άρα, μας λέτε, θέλετε να το κάνετε, αλλά δεν προλάβατε γιατί σας έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, στην πέμπτη αξιολόγηση θα είχε λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων και θα είχε λυθεί με προτιμησιακό δικαίωμα των δανειολήπτων. Άρα, κύριε τότε όμως, θα πάρετε πρωτοβουλία τώρα. Με τη σειρά. Τότε όμως είχαμε κάτι τύπου στον Πάνο τον Καμένο. Θυμάστε τι έλεγε ο Πάνος ο Καμένος για τα φαντζ? Ότι πάνω από το πτώμα μας θα περάσουν τα γεράκια, ναι, των αγορών. Θυμάμαστε. Τότε είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Όπου όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάμε να σχολιάσω τότε και έλεγα: παιδιά, πάμε να λύσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων έτσι ώστε να κύριε είναι. Κύριε Γεωργιάδη, φταίει ευχαιρές. Ο ΣΥΡΙΖΑ που εσείς δεν το κάνατε, δεν φοβηθήκατε. Φυσικά. Δεν είχαμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είχαμε για αυτό το θέμα, κύριε Παπαδράκη. Δεν φοβηθήκαμε. Τώρα όταν από κάτω φωνάζουν 200. Αυτό που σας λέει ο κ. Παντελή. Όταν φωνάζουν 200 και τάζουν στο λαό λαού με τετραχίλια, προφανώς θα αναλάβετε πρωτοβουλία. Ωραίο ερώτημα, ο κύριος Παντελής. Πρωτοβουλία θα αναλάβετε. Έχει αναλάβει η Νέα Δημοκρατία και στη Βουλή, επειδή άψω το θέμα της τροπολογίας, θα φροντίσω και εγώ να καταθέσουμε. Οφείλουμε να σας πω, γιατί εγώ θέλω στον κόσμο να λέω πάντα αλήθεια, όσο και να θέλει δυσάρεστη, πολύ δύσκολα κάτι που ψηφίζεται, ξεψηφίζεται όταν είναι μνημονιακό. Γι' αυτό και προσέχουμε, όταν βάμε στο τραπέζι κάποιον να κάνει διαπραγμάτευση, να είναι κάποιος ικανός. Άρα η τροπολογία που λέει η κυρία Νούκα δεν μπορεί να περάσει τώρα. Αν η κυβέρνηση το θέσει πάλι σε διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ναι, και ανοίξει τέτοιο θέμα, θα μπορούσε ενδεχομένως. Όταν όμως η κυβέρνηση, η κυρία Μαυραγάνη, έχει μείνει 6 μήνες υπερήμερη στην πρώτη αξιολόγηση, και όταν αν καταλάβατε τα λεφτά που έχουμε πάρει πριν από 2 εβδομάδες δεν τα πήραμε, γιατί δεν είχαμε κάνει απολύτως τίποτα. Καλά, όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τώρα. Έτσι. Όταν λοιπόν η άλλη. Το 2014 θυμόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τα είχε πάρει μα τα λεφτά. Για τώρα. Λέω, όχι, να τα λέμε κι αυτά. Μα δεν είχαν δοθεί τα κόκκινα δάνεια σε φάση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω για τα κόκκινα δάνεια. Μιλάω για το ότι και τότε τα προαπαιτούμενα δεν είχαν προχωρήσει τα και δεν είχε κλείσει η συμφωνία. Πάλι κάνετε λάθος. Είδατε που δεν βάζετε μυαλό στην Ελλάδα. Θα λέτε πάντα τα ίδια. Δεν βάζετε μυαλό με τίποτα. Μα συγγνώμη, είχε κλείσει η αξιολόγηση του 2014. Γιατί δεν είχε κλείσει. Γιατί δεν είχε κλείσει. Γιατί πηγαίναμε σε εκλογές και είχε πει ο Τσίπρας στη Βουλή τον Οκτώβριο. Στέλνω μήνυμα. Θέλετε να με πάρει τη δόση. Χωρίς να με διακόψετε όμως. Να σας ρωτήσω και να απαντήσετε. Να σας ρωτήσω και να απαντήσετε. Είχε κλείσει διαπραγμάτευση. Γιατί δεν είχε κλείσει τώρα σαν κοντό. Γιατί είχαν κλείσει οι 3 προηγούμενες αξιολογήσεις με τη Νέα Δημοκρατία γρηγορότερα από ό,τι ήταν το πρόγραμμα και η τελευταία δεν έκλεισε, κύριε Μαυραγάνη, θα σας κάνει εντύπωση? Δηλαδή στις 3 προηγούμενες αξιολογήσεις πηγαίναμε πολύ γρήγορα. Εσείς πείτε μας, εξηγήστε μας. Και στην τελευταία δεν μπορέσαμε. Εξηγήστε μας, τι έγινε. Μην με διακόψετε όμως. Παρακαλώ. Ένα διάλογο όχι, να κάνουμε. Όχι, μην με διακόψετε. Γιατί θέλει να το ακούσει αυτό ακόμα, τελειώσει τα παραμύθια. Πείτε το, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουν έρθει οι ευρωεκλογές, έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία με 4 μονάδες. Έβγαινα εγώ σε όλα τα κανάλια και έλεγα: μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα του διώχνουμε, τώρα, την μνημόνια, τώρα. Μάλιστα, ωραία. Έγινε λοιπόν αυτό. Τι έγινε την επομένη? Την επομένη οι ξένοι, βλέποντα ότι έχουμε την προεδρική εκλογή η οποία πλησίαζε, είπανε: χάζοι είμαστε, πάνε να δώσουμε 7,5 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 10 στο τραπέζι να βγει στις αγορές, ενώ θα έρθει ο παρανοϊκός να μας λέει δεν υπογράφω μνημόνιο. Τακ, κάτω τα μολύβια. Από την επομένη των ευρωεκλογών η συμπεριφορά των ξένων άλλαξε. Και δεν δέχονται να κλείσει η αξιολόγηση. Το κερασάκι στην τούρτα έγινε όταν στις 14 Οκτωβρίου του 2014, στη συζήτηση την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Σαμαρά, ανέβηκε τότε αρχηγός αντιπολιτεύσεως Αλέξης Τσίπρας και είπε από του βήματος της Βουλής: στέλνω μήνυμα στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον και στο Βερολίνο. Δεν αναγνωρίζω ό,τι υπογραφεί και να βάλει ο Σαμαράς. Εσείς, κυρία Μαυραγάνη, που το λέτε με τέτοια ευκολία αυτό και ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Αντιλαμβάνεστε. Αν ήσασταν οι ξένοι, θα τα δίνατε τα λεφτά. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτή είναι η δική σας οπτική. Δεν είναι η δική μου οπτική. Είναι το ιστορικό γεγονός. Δεν είναι οπτική αυτό που σας είπα. Λένε ότι δεν ήσασταν σε θέση να την κλείσετε. Και σας απαντώ λοιπόν εγώ. Είμαστε σε θέση να κλείσουμε τις 3 προηγούμενες που κλείσαμε εμείς και δεν είμαστε σε θέση να κλείσουμε την Τετάρτη. Ωραία. Λοιπόν, κρατώ αυτά που λέτε. Που ρίξανε το Σαμαρά, καταψηφίζοντας το Σταύρο Δήμα, έχουν διαπράξει έγκλημα κατά της πατρίδος. Και θα πρέπει η ιστορία κάποτε να εξετάσει ονομαστικά, έναν προς έναν, αυτούς τους βουλευτές που μπήκαν στη Βουλή και 20-30 μέρες πριν βγει η Ελλάδα σε αγορές και απαλλαγούμε από το μνημόνιο, ρίξαν την κυβέρνηση
δίθεν για να φέρνουν τον αντιμνημονιακό τσίπρα και τον για να έχουμε διάλογο όμως, κύριε Υπουργέ, για να έχουμε διάλογο. Και οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή. Εάν δηλαδή, αυτό έγινε. Εάν δηλαδή πάμε σε εκλογές και εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό σας έχουμε, δεν ξέρω πώς το εξηγήσετε. Εάν πάμε σε εκλογές, μισό λεπτό. Ότι τώρα δεν θα είχαμε μνημόνιο. Τώρα δεν θα είχαμε μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάδη. Τώρα δεν θα ήταν η Βελκουλέσκου στο Χίλτον. Τώρα δεν θα μιλάγαμε την Τρόικα. Η άλλη πλευρά. Αυτό θα τα είχαμε τελειώσει το Μάρτιο του 2015. Η άλλη πλευρά μιλάει για success story Σαμαρά. Το ξέρετε. Ότι αυτό δεν έβγαινε. Θέλετε να σας το εξηγήσω. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, ήρεμα, να το καταλάβουμε. Θα το καταλάβουμε, να ερωτήσω όμως κάτι. Επειδή μιλάτε για ευθύνες. Εάν η κυβέρνηση. Εάν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, θα ζητήσει να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί κατηγορούσε σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ ότι για τη διακυβέρνηση, επί παραδείγματι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν μπαίνει στο κάδρο αναζήτηση ευθυνών. Εσείς πώς θα κινηθείτε. Θα με τη σειρά. Πάω πρώτο για το success story. Πάμε. Προχθές ο κ. Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη στο Ρόιτερς. Και ποια ήταν η είδηση αυτή συνεντεύξεως. Ότι κατά τη γνώμη του κυρίου Τσίπρα, το 2017 θα κάνει η Ελλάδα μία δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Το διαβάσατε? Ναι, βέβαια. Μας. Ερώτηση. Δεν είχε κάνει η Ελλάδα δοκιμαστική έξοδο στις αγορές και μάλιστα με επιτυχία? Κωστή Πλάτσου, είχε γίνει το 2014. Είχε γίνει το 2014. Μάλιστα. Σωστό αυτό που... Άρα τώρα τι μας λέει ο κύριος Τσίπρας? Ότι αν όλα πάνε καλά και αν δεν αποδειθεί παντελώς άχρηστος, δύσκολο, θα μπορέσει το 2017 η Ελλάδα να κάνει αυτό που είχε κάνει 3 χρόνια πριν. Και το οποίο όταν το είχε κάνει η Ελλάδα 3 χρόνια πριν, ο Τσίπρας και ο Καμένος μας κορόιδευαν. Μπορείτε να το συλλάβετε ότι έχουμε χάσει 3 χρόνια από τη ζωή μας, κυρία Μαυραγάνη? Βλέπετε γιατί κάποιοι ρίξανε τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε εκλογές, κύριε Γεωργιάδη, γιατί ο κύριος Παπάς. Όχι, το καταλαβαίνετε που σας λέω. Εμένα διατυπώνετε την άποψή σας. Δηλαδή και εκείνη την ώρα να τον έχεις μπροστά σου, ρε παιδάκι μου, και να του πεις γιατί Χριστιανέ μου κατέβεις στην Ελλάδα. Αν θέλεις εσύ να μας βγάλεις δοκιμαστικά στις αγορές το 17. Γιατί δεν στήριξες τότε η κυβέρνηση μας έβγαλε δοκιμαστικά στις αγορές το 2014? Γιατί δεν με βοήθησες? Το έχετε θέσει το ερώτημα στον κύριο Τσίπρα, στη Βουλή, είσαστε τον να έχετε θέσει. Θέσει τον Τσίπρα, να θέσει ερώτημα. Γιατί καταλαβαίνετε τι είναι οι αγορές του Τσίπρα. Τσίπρα είναι παντελώς άκρος, δεν έχει ιδέα από όλα αυτά. Τι εννοείται? Δεν ξέρει από οικονομία ο Τσίπρα καθόλου. Άμα έχει, θα έχει πιστεύει στο Βαρουβάκι. Κύριε... Ο Τσίπρα τελείω δεν έχει ιδέα. Ο Τσίπρα είναι για να. Δεν μου λέτε, κυρία Μαυραγάνη, να σα κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αν είχε πάει ο Σαμαρά στη Νέα Υόρκη και έκανε lifestyle φωτογράφηση όπως έκανε ο Τσίπρα. Την είδατε, φαντάζομαι. Τι θα γίνει στην Ελλάδα την άλλη μέρα? Ό,τι έγινε και τότε με τον Βαρουφάκη και τη σύζυγό του στο Παρίσι. Δεν θα δεν ντρέπεται ο Σαμαράς. Θα το λέγανε. Θα το λέγανε. Θα το λέγανε. Ενώ τα παιδάκια λιποθυμούν στα σχολεία. Θα το λέγανε. Ενώ αυτοκτονεί ο κόσμο. Δεν τα λέγανε και οι Ρωμανοί αυτά? Μα τα λένε και τώρα για το. Τι είπα, έλενε. Τώρα οι αριστεροί. Α, είδε τι ωραίο είναι ο Τσίπρα. Καλά, οι αριστεροί. Λοιπόν, αυτή είναι η υποκρισία. Αυτή η υποκρισία θα την Ελλάδα εδώ που είμαστε. Βλέπετε εκλογές, κύριε Γεωργιάδη. Και εγώ στεναχωριέμαι για τα δάνεια, θα το ξαναπώ στην κυρία Νούκα. Γιατί το πρωτομησιακό δικαίωμα είναι τεράστιο πράγμα. Για να καταλάβω ακόμα τι θα πει αυτό, πουλάει η Αλφα Τράπεζα Πίστεως, η Πειραιώς, η Eurobank, η Εθνική, το δάνειο που εσύ έχεις ένα φαντ. Πριν το πάρει το φαντ, θα το πάρει στο 20% της αξίας του, 25% της αξίας του, χρωστάσεις, ας πούμε, εσύ 1 εκατομμύριο. Προηγείς εσύ σου και το παίρνεις. Σου στέλνουν και σου λένε, το δίνω στο φαντ 250.000. Κύριε Γεωργιάδη, για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Παρακαλώ, δύο πραγματάκια. Παρακαλώ. Θέλω να πω έτσι λίγο στον κύριο Γεωργιάδη. Να τον ρωτήσετε. Ναι, καταρχήν, τι μας εμποδίζει να γίνει και μια μονομερής ενέργεια? Που λέμε να μην συμφωνούν οι θεσμοί, που οι θεσμοί το είπαν, συμφωνούμε. Να κάνει ο Τσίπρας. Μισό λεπτά και κύριε Γεωργιάδη, πήρε γιατί το 13% ΦΠΑ που είχαμε κάνει στην εστίαση ως μονομερή ενέργεια. Καλά τώρα, αφήστε αυτό το 13% τώρα. Να σας ρωτά συγκεκριμένα, πάμε σε αυτό. Να μην πάμε κάνουμε τώρα. Μα δεν κάνει μονομερή ενέργεια στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι το καλύτερο παιδί της Τρόικας. Εγώ άλλο θέλω να πω. Ένα λεπτό. Συμφωνεί και ο κύριος Ρωμανιάς μαζί σας. Θέλω να στα πω ένα. Εγώ ντρέπομαι όλα όσα η προηγούμενη κυβέρνηση. Ιρνίτο στην Τρόικα, όλα. Δεν θα πω ένα. Όχι, πάμε λίγο σε εσά. Κατά μειωμένου ΦΠΑ, πάμε στο λίγο σε λίγο να μην το πάτε αλλού. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πραγματάκια από αυτό το πράγμα. Τι λοιπόν, κάνει ο Τσίπρα και ο Καμένο, λέει η Τρόικα, σε μια γωνία με τον απόδειξη στον αέρα και πάνε σε μια γωνία με τον απόδειξη στον αέρα. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, να μείνουμε λίγο στο θέμα. Σα παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε με λίγο. Καταρχήν δεν υπάρχει περιορισμό, δηλαδή πιο επίσημα χείλη δεν υπάρχει να το πούνε, έτσι. Δεν το βάλαμε προαπαιτούμενο. Ήταν πρωτοβουλία τη ελληνική κυβέρνηση. Επ' αυτού καμία συζήτηση. Έτσι λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, επειδή σας είχα ακούσει και παραμονές του νομοθετήματος στον κύριο Χατζηνικολάου και είχα χαρεί πάρα πολύ
όταν είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται να φέρει τροπολογία σε αυτό το νομοθέτημα με την νομοθέτηση του δικαιώματος. Να το κάνετε. Ένα λεπτάκι. Αφήστε με να τελειώσω ένα λεπτό. Λοιπόν, είχατε πει τότε παραμονές Μαΐου, το θυμάμαι γιατί το άκουγα, ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να κατεβάσει τροπολογία για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα είδα και ο κύριος Κακλαμάνης έχει κάνει ήδη μια κίνηση με μια ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό. Εκείνο, εγώ θέλω να ρωτήσω, εκείνο που δεν κάνατε τότε, θα το κάνετε τώρα? Ωραία, πάμε. Τότε, δεν βάλατε τότε τροπολογία. Μα είπατε για τροπολογία. Επειδή δεν είστε θα το ξανακάνετε τώρα. Η τροπολογία ξέρω δεν λέει ότι είμαι νομικός όμως και ξέρω. Η τροπολογία δεν λέει τίποτα. Και αν την καταθέσει... πώς δεν λέει τίποτα. Και να καταθέσει αντιπολίτευση τροπολογία, αν δεν γίνει δεκτή από την κυβέρνηση, δεν είναι νόμος του κράτους. Όταν λοιπόν σηκώνει το υπουργό στην Βουλή και λέει. Κύριε Γεωργιάδη, καταθέτετε μια πρωτοβουλία και τι θα βγει να το πούνε, να το ξέρουμε. Δεν το δέχομαι, να ξέρουμε. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση στη Βουλή για τα προαπαιτούμενα του Μαΐου ζήτησε από την κυβέρνηση πρωτομησιακό δικαίωμα του δανειολήπτου. Και η κυβέρνηση το απέριψε, σας λέω. Ωραία. Πώς το εξής, άρα τώρα... θα πρέπει να φέρετε τώρα. Θα αναφέρουμε. Αυτό. Ωραία. Με ξεκαθαρίζετε. Να μην κοροϊδεύουμε όμως τον κόσμο. Να δούμε τι θα ψηφίσει. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς θα το επαναφέρουμε θα γίνει νόμος του κράτους. Θα το προσπαθήσετε τουλάχιστον. Φυσικά. Λοιπόν, αλλά πάλι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία, σας λέω. Εντάξει, ξεκάθαρο. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία. Θα πρέπει να δούμε όμως αν είναι με τους Έλληνες ή είναι με τα φαντς. Είναι απλά τα πράγματα. Συγγνώμη, η κυβέρνηση δεν νομοθετεί. Διαπραγματεύεται μεν. Αλλά οι βουλευτές, ως νομοθετικό σώμα, μπορείτε να φέρετε σχέδιο πρότασης νόμου ή διάταξη. Είναι όλοι ανθρωπάκια, πάνε και ψηφίζουν τα ανάποδα, αυτό πιστεύω μια ζωή. Μην το πάμε, σας παρακαλώ, εκεί, γιατί είναι 300 βουλευτές. Η Δευτέρα, κύριε Πλάτσε, μπαίνει στη Βουλή η μεταφορά της ΕΙΔΑΠ, της ΕΙΑΘ, της ΔΕΗ και το Αττικό Μετρό στο υπερταμείο. Θυμάστε, κύριε Πλάτσε, επειδή μου λέτε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, που είχαν οργανώσει δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη κατά τη ιδιωτικοποίηση του νερού τη Θεσσαλονίκη. Το θυμάστε? ΔΕΗ, νερό. Το θυμάστε, λέω. Βέβαια το θυμάμαι. Και συναυλή στο λοιπόν, ελληνικό. Όλοι αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, αλλά... διαβεβαιώ, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Σας το λέω σήμερα που είναι Κυριακή. Θα πάνε και θα ψηφίσουν άπαντες τη μεταφορά των 10 στο υπερταμείο. Και θα λένε. Το ότι πάμε στο υπερταμείο, ακούσε τι ώρα από τον κύριο Πιτσιόρλα. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ιδιωτικοποιούνται. Ο Τσακαλώτος το ξεκίνησε. Ναι. Φυσικά το ότι πάνε στο υπερταμείο δεν σημαίνει και ότι δεν ιδιωτικοποιούνται. Στην πραγματικότητα, πηγαίνοντας στο υπερταμείο, θα αποφασίσει το υπερταμείο αν θα ιδιωτικοποιηθούν ή όχι. Οπότε, αν και το υπερταμείο, κύριε Πλάτσε, θα έχει πρόεδρο ξένο. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην Νέα Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν τα καλά παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, οι βουλευτές, οι φοβεροί αγωνιστές της αριστεράς, αυτοί που κατεβαίναν στους δρόμους κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτοί που μιλάγανε για τα φαν των αγορών και τα γεράκια για να μην χάσουν την καρεκλίτσα τους, γιατί για τέτοια ανθρωπάκια μιλάμε, θα πάνε να ψηφίσουν όλα. Κανένα και αν αύριο ο Τσίπρας τους πει, τώρα πρέπει να δώσουμε και την Ακρόπολη, θα δώσουν και την Ακρόπολη. Κύριε και αν Γεωργιάδη, τους πει αύριο πρέπει να γκρεμίσουμε και όλα τα δάση και οι οικολόγοι, μια που βλέπω τον υπουργό εδώ, θα πούνε και τα δάση. Ό,τι και να τους πούνε, όλα θα σφίσουν. Όμως... γιατί μπροστά στην καρέκλα τους δεν τους νοιάζει. Τίποτα. Αυτά δεν απαλλάσσουν όμως. Δεν έχουν πολιτικές αρχές, δεν έχουν πολιτική ηθική, δεν σας απαλλάσσουν. Δεν έχουν ιδεολογία. Ξέρετε τι έγινε στη Βουλή την εβδομάδα. Από το στη Βουλή δεν σας απαλλάσσουν. Ξέρετε τι έγινε στη Βουλή την εβδομάδα. Πέρασε η σήμερα στο ελληνικό. Την ψηφίσανε. Εγώ δηλαδή πραγματικά σοκαρίζομαι. Θα ρωτήσω μετά την ψηφίσανε. Ψηφίσανε άνθρωποι που κάνανε πολιτική σταυροφορία για να μην δοθεί το ελληνικό στο λάτσι. Σταυροφορία. Κύριε Υπουργέ, και μπήκαν στη Βουλή και, όλα και λέγανε από του Βήματος Βουλή. Αλλά... διαφωνώ. Δεν μ' αρέσει, αλλά τι να κάνω, το θέλει ο Τσίπρας. Κύριε Γεωργιάδη, πάμε λίγο σε εσάς. Γιατί είναι βουλευτές του κοινοβουλίου. Παρακαλώ πολύ. Για να εκφράζουν τη γνώμη τους. Ναι, όπως και εσείς αναγνωρίζετε. Δεν χρειαζόμαστε. Ας έχουμε τον Τσίπρα μόνο. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, δηλιάσατε να κάνετε κάποια πράγματα. Και το μετανιώσατε, σας άκουσα και στη Βουλή που το λέγατε. Εγώ έχω διαφωνήσει με κόμμα, αλλά και τώρα ως αντιπολίτευση. Και από υπουργός έχω καταψηφίσει το κόμμα μου. Υπάρχουν όρια στην πολιτική. Τι θα πει δηλαδή είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής. Δηλαδή άμα μου πει ο Τσίπρας θα δώσω το σπίτι το γονιό μου, θα πάω να το δώσω. Πάνω απ' όλα δεν είστε και είμαι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρέπω τα ανθρωπάκια. Είστε βουλευτές των Ελλήνων. Όχι, δεν είναι αυτή των Ελλήνων, του ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεχάσουμε. Μόνο του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Δεν των Ελλήνων. Εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ήταν των Ελλήνων, ένα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σε όλα τα πεζοδρόμια κάτω από κρατικοποιήσεων και πλάτσε. Δεν ψήφιζε την Τρίτη. Από κάποιου ψηφίστηκαν, δεν πήγαν μόνοι. Είστε το άλλο παράδειγμα λοιπόν. Ετεροπροσδιορίσεστε από αυτό που καταγγέλλετε. Α είστε καλύτεροι.
Λοιπόν, να θέσουμε προτάσεις... λίγο κάποια ερωτήματα. Εγώ δηλαδή, ειλικρινά στο λέω, κύριε Γεωργιάδη, σοκαρίζομαι. Ψηφίστηκαν, θα πάνε κύριε Γεωργιάδη. Οι βουλευτές αριστεράς και θα ψηφίσουν όλες οι 10 να πάνε στο υπερταμείο. Με έκανε τραφωνάξω δυνατότερα τώρα για να συνεννοηθούμε. Θα πάρω την ντούκα. Κύριε Γεωργιάδη, πάμε σε εσάς. Επειδή καλώς τα λέτε όλα αυτά, να πω ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκαν από κάποιους και πήγαν στη Βουλή. Δεν είδαν πόρτα και μπήκανε. Για το βουλευτές των Ελλήνων ή όχι, που λέτε. Όχι, πώς αισθάνονται οι ίδιοι, λέω. Δεν λέω αν είναι στα πάντα. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Μέσα ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκαν. Μπροστά στην πολιτική τους ιδεολογία και στην καρέκλα τους, πάντα έχουν να βλέπουν. Πάμε λίγο σε εσάς. Ο κύριος Καμένος, για να απαντήσει μετά ο κύριος Μοίρας, είχε πει: η κατάρτιση στο Αιγαίο θα περάσει πάνω από το πτώμα μου. Έγινε η κατάρτιση στο Αιγαίο. Και έχω προχθές τον κύριο Γκουρουπλή στον Αντένα και βγαίνει και λέει με θράσος. Σας είδαμε. Είτε επιτυχία, αυξήθηκε, λέει, το έσοδο του ΦΠΑ στο Αιγαίο. Και του λέω: εσύ δεν έλεγες να το καταργήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει που το καταργήσαμε. Κύριε... Δεν φτάνει που υποταχθήκανε στην Τρόικα. Κρίνονται. Δεν φτάνει που αυτά στα οποία λέγαμε εμείς 5 χρόνια όχι πήγαν και τα ψηφίσανε. Κάντε μου μια χάρη. Βγαίνουν και πανηγυρίζουν μετά που αυξήσαμε το ΦΠΑ στο Αιγαίο. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή κρίνονται για όλα αυτά που περιγράφετε και ο κύριος Μοίρας είναι εδώ θα μας τα πει μετά και ο κύριος Τσιρώνης είναι εδώ θα μας τα πει μετά για το ελληνικό. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε λίγο σε εσάς. Καταρχήν, δεν είναι τυχαία εδώ. Σηκώθηκε και έφυγε την ιδεολογία. Εγώ να το δείξω λίγο. Εγώ τον τιμώ τον Ρωμανιά. Διαφωνώ με πολλά όπως θα λέει. Ξέρετε γιατί τον τιμώ? Γιατί είχε παντελόνια. Γιατί είπα εγώ κύριε είμαι αντίθεση με αυτά και σκόθηκε και φύγει. Και μπορούσα να έχει χαρά και δεν μπορούσα να γραμματέας ο Ρωμανιά σήμερα. Μια χαρά μπορούσα να γραμματέας. Αλλά μπροστά στις ιδέες του και στην καρέκλα νίκησαν οι ιδέες του. Αυτή είναι διαφορά από τον Καμένο, αυτή είναι διαφορά από τον Τσίπρα, αυτή είναι διαφορά από τους βουλευτές αριστεράς. Μπράβο Ρωμανιά, σε παραδέχομαι. Στο λέω ευθέως, σε παραδέχομαι. Αυτό θα πει να ακολουθήσει η Έχετε να πείτε τίποτα, κύριε Ρωμανιά. Κοίταξε, το μόνο που θέλω να πω, δεν νομίζω ότι έκανα κανένα κατόρθωμα. Διαφώνησα. Δεν το κάνουν και πολύ. Ναι, διαφώνησα κυρίως με τον τρόπο που ήρθε από τις Βρυξέλλες το έγγραφο που μας έλεγε τι να νομοθετήσουμε. Έτοιμο. Είναι ένα εξευτελιστικό έγγραφο αυτό, το οποίο θα το δώσω στη δημοσιότητα κάποια στιγμή, που μας έλεγε ότι δεν ξέρουμε να νομοθετούμε. Και μας υπεδείκνυε με τους πίνακες οι οποίοι έχουν έρθει και είπε ο ίδιος τον Πρωθυπουργό: εγώ προσωπικά τέτοιο εξευτελισμό δεν το δέχομαι. Και φεύγω. Αυτό έγινε. Δεν έκανα τίποτα. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λίγο σε τις Νέες Δημοκρατίες, κύριε Γεωργιάδη. Οι περισσότεροι μεταξύ της καρέκλας και των κλείνετε τώρα. Πήραν την καρέκλα. Κλείνετε τώρα συμφωνία με τον κύριο Ρωμανιά. Θέλω να σου θυμίσω. Τα θυμάσαι. Τι έλεγε ο Καμένος για τα φάντα. Μετά την εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη. Μετά την εκπομπή. Για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος της κοροϊδίας που πριν έρθει εδώ. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη λίγο που διακόπτω. Κάτι που έτσι θέλω να πω πολύ σοβαρό. Και πρέπει να υποθεί. Ακούστε λίγο. Οι δανειολήπτες το ζητούν την νομοθέτηση. Οι τράπεζες φαίνεται ότι συμφωνούν. Γιατί ο κύριος Μαντζούνης σε ερώτηση του κυρίου Σταμάτη. Στην εξεταστική, που ήταν άσχετο, αλλά το έθεσε ο άνθρωπος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σταμάτης, είπε: θέλω να σας ρωτήσω κάτι άσχετο. Θέλω να πω ότι στοιχομηθεί μισό δευτερόλεπτο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άσχετο, λέει ο κ. Σταμάτης, αλλά θέλω μια απάντηση. Πώς βλέπετε το δικαίωμα προτεραιότητας του δανειολήπτη έναντι το ΦΑΝΣ? Και απαντάει ο κ. Μαντζούνης εις Α, δημόσια. Η τράπεζα το βλέπει θετικά, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος τα φαντς να πάρουν κόψο χρονιά, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Είναι ξεκάθαρο. Τα δάνεια έναντι του ανυπαίτιου δανειολήπτη. Σωστό, όχι στρατηγικούς κακοποιητές, κρατήσαμε τη δέσμευση. Τους ξέρουν ποιοι είναι. Κρατήσαμε τη δέσμευση του κυρίου Γεωργιάδη, ότι θα προωθηθεί τροπολογία αν και εφόσον γίνει κυβέρνηση. Συνέξω ότι η Άλφα θα κάνει εταιρείες διαχείρισης. Πρώτα απ' όλα να πω και κάτι άλλο. Μισό λεπτά, κύριε Γεωργιάδη. Οι δανειολήπτες συμφωνούν. Οι τράπεζες συμφωνούν. Ποιος δεν συμφωνεί? Ο Γιούγκερ συμφωνεί. Καλά, αυτό δεδομένο, γιατί την επιστολή μιλούσαμε. Ωραία, πάμε ξανά. Οι δανειολήπτες συμφωνούν. Οι τράπεζες συμφωνούν. Οι θεσμοί συμφωνούν. Ποιος διαφωνεί? Η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχεις βουλευτές, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω να μας απαντήσεις το ερώτημα, τι θα κάνουμε. Να σας πω κάτι που δεν το έχετε καταλάβει. Να το πείτε και να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη. Να μπει ο φίλος μου Μάξιμο Μακιακουμάτρος που τον συμπαθώ πολύ γιατί θα του κλέβω το χρόνο. Τους έχετε χαιρετήσει όλους. Μας προλογίζετε το επόμενο πάνελ. Ο κύριος Γιακουμάτρος, ο κύριος Μοίρας και ο κύριος Τσιρώνης. Προσέξτε να καταλάβετε κάτι. Η προηγούμενη κυβέρνηση που λέγαμε ότι συζητούσε και τι συζητούσε η Τρόικα ζητούσε την πώληση των κόκκινων δανείων. Από την αρχή του προγράμματος. Ωραία. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου έδωσε και τα πράσινα δάνεια.
Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν έδωσε μόνο τα κόκκινα. Δεν το καταλάβει ο κόσμος. Τα έχουμε πει. Αυτό δεν αφορά μόνο τους μη συνεπείς δανειολήπτες. Αφορά όλους τους δανειολήπτες. Γιατί από τη μεγάλη διαπραγματευτική ικανότητα του Τσίπρα και του Καμένου μας πήρανε και τα πράσινα. Διακούστε το κι αυτό όμως. Διακούστε το κι αυτό. Εσείς κάνατε. Ανίκανος παντελώς. Ακούστε το κι αυτό. Ακούστε έναν άνθρωπο. Λοιπόν. Λίγο. Κύριε Γεωργιάδη, όταν εσείς κάνατε τη διαπραγμάτευση και η Τρόικα ζητούσε την πώληση, εσάς σας είχε βάλει κανένα εμπάργκο ή περιορισμό, έστω και τότε, ότι ξέρετε τι, ναι, με θα νομοθετήσετε την πώληση, αλλά όχι δικαιώματα. Σιγά μην μας το πείτε τώρα. Υπήρχε ποτέ κάτι τέτοιο? Μα σας είπα. Είπε στην πέμπτη αξιολόγηση ότι το πήγαινε. Εγώ κατάλαβα τι μου είπατε. Θέλω να μου απαντήσετε ναι ή όχι. Το του Νίκου Δένδια, φέρτε το μια φορά στην τηλεόραση. Να σε εξηγήσει το νομοσχέδιο άρθρο αθλητικής δημόσια διαβούλευση. Όλο μου λέτε ότι δεν καταλαβαίνω. Όλα αυτά σας λέω υπήρχαν μέσα στο νομοσχέδιό μας. Αν δεν είχαν ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τώρα θα είχαν δανειολήπτες προτιμησιακό δικαίωμα. Αλλά όταν πηγαίναμε να αγγίξουμε αυτό το θέμα, έβγαιναν απέναντι και φωνάζανε τα γεράκια των αγορών. Άρα εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνείτε σε αυτό. Μα σα το είπα μόνο μου! Ωραία, δεν έχετε καταλάβει, σας είπα. Το πόσα έχασε ο Έλληνας από τη μέρα που ρίξαν την νόμιμη κυβέρνηση του τόπου. Δεν έχετε καταλάβει τι έγινε. Όχι, λόγια, σήμερα θα ήμασταν χωρίς Τρόικα στις αγορές. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που με αφήσατε να σας κάνω. Με προτιμήσατε να μην χάσουν τα σπίτια του και να μην αφαιρεθούν. Τελευταίο ερώτημα να έρθουν ο κύριος Γιακουμάτος, ο κύριος Τσιρόνης και ο κύριος Μπύρας. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι τυχαία εδώ ο κύριος Παντελής και ο κύριος Ρωμανιάς επίσης. Γίνονται εκλογές. Καταρχήν, βλέπετε εκλογές? Εγώ προσωπικά δεν τις βλέπω. Δεν τις βλέπετε. Γίνονται εκλογές. Πιστεύω, ειλικρινά, η γνώμη μου είναι ότι στη Βουλή δεν μπορεί να πέσει ο Τσίπρας. Η γνώμη μου είναι την Ακρόπολη να του πει να ψηφίσουν, δεν θα χάσει τον μισό βουλευτή. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιου ανθρώπου από του Ιριζέου. Γιατί ο κύριος Παπάς είπε ότι γίνεται η κίνηση ανατροπή του. Αυτό που γίνεται σήμερα, να ξέρετε, που το βλέπω και την Contra News πρωτοσέλιδο, μου θυμίζει ότι έγινε στην προεδρική εκλογή, μια και το ανέφερα. Όταν ήταν να γίνει η προεδρική εκλογή, άρχισε να βγάζει Contra News και διάφορε παρόμοιε εφημερίδε. Αποστασία, πάνε να αγοράσουν βουλευτέ, να εκλέξουν πρόεδρο. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να φοβηθεί όπω τυχόν ήθελε να ψηφίσει πρόεδρο και να πει: Α, μάλλον αν ψηφίσει ο πρόεδρο, μου λένε τα πήρα. Ήταν ψυχολογικό. Ναι. Τώρα λοιπόν είναι πάλι Contra News. Δύο μέρες πριν την ψηφοφορία και αρχίζει τα ίδια. Για ποιο λόγο? Μην τυχόν υπάρξει κανένα παιδί που είναι πραγματικά αριστερός εκεί και πει: Εγώ δεν ψηφίζω να πάνε 10 στην Περταμείο. Άρα λοιπόν, εκλογές δεν βλέπετε. Δεν το πολύ πιστεύω. Εάν και εφόσον γίνουν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία κυβερνήσει. Επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα φορολογικό, το εκθέτουμε καθημερινά εδώ πέρα και με τον κύριο Παντελή. Ασφικτικό. Ασφικτικό, δηλαδή πιο πολύ δεν γίνεται. Σε συνέχεια των φόρων που είχε βάλει και η Νέα Δημοκρατία. Επειδή το ασφαλιστικό, άλαι, κύριε Ρωμανιά, είναι έτοιμο και να σκάσει. Δεν είπαμε τώρα τίποτα, διότι. Εδώ έγινε ο κακός χαμός, δεν βλέπετε? Και έχουμε πρόβλημα αύριο. Έτσι, ανατρέπει αύριο. Πού θα φτάσουμε, κύριε Γιώργο? Ρωτάμε λοιπόν. Τι παραλάβετε, έχετε σκεφτεί κάποια στιγμή ίσως? Και το τι θα κάνετε? Το ερώτημα λοιπόν είναι. Η Νέα Δημοκρατία τι σχέδιο έχει για να ανατρέψει, ακούσαμε αυτό, κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρό σας, για να ανατρέψει αυτό το ασφικτικό, το διαλυτικό, τερατώδες φορολογικό σύστημα και την κατάρρευση την πλήρη του ασφαλιστικού. Έχει μαγικές λύσεις? Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Πιστεύω όμως ότι με τη στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών της κρατικής σπατάλης, για να το πλέω σωστά. Με ποιο τρόπο? Τι σημαίνει μείωση κρατικών δαπανών? Δώσαμε πολλά παραδείγματα στη ΔΕΘ, συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό. Και μετά πάμε στην Τρόικα και πούμε. Θέλουμε να μειώσουμε αντίστοιχα τους φόρους. Μάλιστα. Ώστε να δώσουμε ένα σήμα στους επενδυτές. Ότι η Ελλάδα βάζει μυαλό και γυρίζει. Αυτό θα φέρει γρηγορότερη του αναμενωμένου αντιστροφή του οικονομικού μας κύκλου. Άρα ανάπτυξη εθνικής οικονομίας. Και άρα δυνατότητα να διορθώνουμε αυτά τα κακό κείμενα από τα δικά μας λεφτά. Το πιστεύετε αυτό? Το πιστεύω πολύ. Το πιστεύω βαθιά. Και επειδή είπατε πριν, γιατί ξέρετε, αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν έχουμε μνήμη. Λέτε, από τους φόρους που έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Δεν έβαλε. Ναι. Τον ένφια, την έκανε. Μπορεί λίγο να εξηγήσουμε τη σειρά. Μπορεί να εξηγήσουμε τη σειρά. Αν άλλο ένα μισάωρο θα μου φάτε το πάνελ. Θέλω 10 ευρώλυτα. Πάμε. Ο φόρος επιχειρήσεων των κερδομανιάς τον παραλάβαμε 35, τον παραδώσαμε 25. Ο φόρος συνεσίας τον παραλάβαμε 23, τον πήγαμε 13. Ο φόρος στα κάστρα τον παραλάβαμε 100, τον πήγαμε 30. Η ειδική σφαίρα αλλαγή την παραλάβαμε 100, πήγαμε 30. Ακόμα και ο ένφια που μου λέτε, αν αθροίστε το χαράτσι τη ΔΕΗ που είχε βάλει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Με το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ήταν μικρότερος φόρος από το άθλημα των δύο.
Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό. Κύριε Παντελή, φορολογικά ήμασταν καλά επί Νέα Δημοκρατίας και έχω αμνησία. Όχι. Εντάξει. Είχαν πει μία σειρά φόροι και δεν ήταν μόνο οι φόροι. Είχαν καταργηθεί το αφορολόγητο. Όσα είπα είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το 12.000 ευρώ είχαν καταργηθεί φοροαπαλλαγές κτλ. Άλλωστε ήταν και το αποτέλεσμα, νομίζω, για το οποίο και η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές στις αρχές του 2015. Το φορολογικό και το ασφαλιστικό ήταν τα μεγαλύτερα. Ένα λεπτό μόνο να κάνω μια παρατήρηση. Επειδή έχουν ελεγχθεί ορισμένα πράγματα και έχω τύχει σε κάποια πάνελ και έχω ακούσει ορισμένες κουβέντες. Μια από αυτές τις κουβέντες είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν είπε τίποτα για το ασφαλιστικό. Κάνουν λάθος. Ναι. Η προοπτική του Μητσοτάκη είναι διαφορετική από ό,τι την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Είναι η προοπτική. Κάνω ανάπτυξη, δημιουργώ έσοδα, δημιουργώ θέσεις εργασίας και επομένως υπάρχει έδαφος για να λυθεί τα ασφαλιστικά. Αυτό ακριβώς είναι. Και χαίρομαι τώρα, αυτό ακριβώς είναι. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη οικονομία θα λύσει το ασφαλιστικό. Όχι η αύξηση θέσεων εργασίας και αύξηση φορών με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην Τζέφη.